Ινών αγώνων, όπως τα περιέγραψαν οι ρεπόρτερ του Μέγκα. Μαχλάς, τακουνάκι πίσω στο Μούτα, αυτός το Κωνσταντινίδη, σε καλή θέση ο Κωνσταντινίδης, πλασάρει το τσακουνάκι και είναι το γκολ. 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο Κωνσταντινίδης γράφει το όφης κοντά Ξάνθης 1-0. Πάολο Βάβουλας, Μούτας. Αυτός το Βάβουλα θα κάνει και τη σέντρα στο Κωνσταντινίδη που είναι σε καλή θέση. Πλασάρει ο Κωνσταντινίδης, η μπάλα στο δοκάρι και γκολ. Στο Πάολο πάνου. Βιλανάκης δυνατό το σούτ αμέσως και η μπάλα στα δίχτυα του Κωσάδα. Για τον Καψί. Πιέζει ο Εμπέ. Ανοίγει για τον Πάντοβιτς ο Καψής. Κάνει αυτός τη σέντρα. Έγινε κεφαλιά και είναι το 1-0. Το 1-0 από τον Καμίτσι στο 16. Ωραία έπαιξαν το 1-2 τα Σίλβα και Μουρατίδης. Κάνει τη σέντρα ο Μουρατίδης. Ο Προβίδας από κοντά ισοφαρίζει. Η μπάλα στο Προβίδα, το σκόρερ του γκολ της Λάρισας. Έβγαλε τον Έμπε που δεν είναι σε θέση offside. Ο Έμπε κάνει το σουτ και να το 1-2 για τη Λάρισα. Τσιφούτης με τον Κιζηρίδη. Ανοίγει για τον Πάντοβιτς. Δοκιμάζει αυτό στο πόδι του και είναι το 2-2. Βγαίνει από τα πλάγια μόνο στον Πάντοβιτς. Κάνει και τη σέντρα για το κεφάλι του Ξάνθη ή του Νινιάδη ή του Καμίτσι. Τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Αναστασίου. Κάνει το σουτ. Το σουτ από κοντά από τον Ξάνθη. Το δεύτερο σουτ και το 3-2 για τον Εθνικό. Τσιαντάκης για τον Άρη. Ο Τσιαντάκης που θα κάνει μόνο την προσπάθεια. Θα επιχειρήσει και το σουτ. Βρίσκει μπάλα στον Μπλέτσα και καταλήγει στα δίχτυα. Ο Άρης στο 44 ανοίγει το σκορ στη Λιβαδιά. 0-1. Πέναλτι για τον Άρη με τον Στρατιλάτη. Ο Κατσιπάνος όμως θα αποκρούσει. Μιλόγεβιτς. Λούμπισα Μιλόγεβιτς αποφεύγει δύο αμυντικούς. Κάνει και το σουτ και είναι το 0-2 για τον Άρη. Ο Φανρόι θα εκτελέσει και το τέταρτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά από το Λαγωνίδη και το 1-0 είναι γεγονός από τον Αλεξίου. Πέμπτο κόρνερ, ο Μιχόπουλος θα χάσει από τα από κοντά και να το 1-1 από τον προωθημένο Ιωάννου Νικολαίδης. Προσπαθεί με διπλή και τριπλή προσπάθεια όπως και ο Βελέτζας τώρα. Πέφτει τελικά πέναλτι. Πέναλτι καθώς ο Βελέτζας έπεσε από την πιθανή ανατροπή εκεί του Παναγιωτίδη. Ο Μπάρνιακ έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι που είδε ο καλαθενός. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Απόλλων προηγείται 2-1 στο 60. Δαρακλίτσας. Καμπαγερίδης. Καμπαγερίδης έχει χώρο για το σουτ, δοκιμάζει το πόδι του. Και το 1-0 για τον Ιωαννικό στο έκτο της επανάληψης. Γιωβάνοβιτς εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά και το 1-0 για τον Ηρακλή. Από την κεφαλιά του Μιρτσέκη. Κωστής για τον Σαγκελαρίδη. Σαγκελαρίδης που κάνει για το σουτ. Η απόκρουση, ο Μιρτσέκης, δεύτερο σουτ και δεύτερο προσωπικό γκολ. Πετσάνοβιτς που κρατάει πάντα την μπάλα. Κάνει τώρα το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Πάσα του Έρακ για τον Πετσάνοβιτς. Γυρίζει στο Μιρτσέκη. Ωραία προσπάθεια του Μιρτσέκη για το 4-0. Φαμέλης. Σέντρα, πέρασε η μπάλα από τα χέρια του Πλίτση και ο επερχόμενος Πάντιτς έκανε το 4-1. Ένα το λεπτό, Μπορμπόκης το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. 1-0, ευστοχή ο Μπορμπόκης. Η παλιά του Κόλεπ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μπέτα και το 2-0. Ευκαιρία για γκολ στο Κόλεπ, 77ο λεπτό, η μπάλα στα δίχτυα. 80ο λεπτό, ο Κόλεπ δοκιμάζει και πάλι την τύχη του, αλλά αυτή τη φορά Καραλάμπους, Νασιόπουλος κάνει το πλασέ, 4-0. Νασιόπουλος κάνει πολλές τρίπλες, κάνει και το πλασέ, ένα εκπληκτικό γκολ από τον νεαρό. Ελευθερώθηκε ο Τσάρτος από την πίεση του Κοσμίδη, κάνει και τη σέντρα για το πόδι του Σαραβάκου, δεν μπορεί να κάνει αυτό το σουτ και τσπάει για τώρα νέο σουτ και το 1-0 για την ΑΕΚ. Κυρίες και κύριοι, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ισοφάρισε τον Ολυμπιακό με 1-1, αν είμαστε έτοιμοι να δούμε...